Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα ξεκινάμε ώρα για μπλε Λίμπερο 107,4. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 8 με αρκετό μπάσκετ, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ημίχρονο για την ακρίβεια. Το παιχνίδι μπάσκετ, ο Ηρακλής πριν από λίγο κέρδιζε 10 πόντους την Λουκόιλ. Χθες την κέρδισε σε ένα μάτς προπονησιακού χαρακτήρα την βουλγάρικη ομάδα Λουκόιλ Λεύσκι. Με την Τρίτη. Το Λεύσκι δεν μπορούσα να πω. Έχουμε χαζέψει τελείως. Και σήμερα είναι το επίσημο σε εισαγωγικά φιλικό μπροστά στον κόσμο με ωραίο παλμό, ωραία ατμόσφαιρα στο Ιβανόφιο. Ο Ηρακλής κέρδισε πριν από λίγο 44-34. Σε λίγο θα έχουμε στην παρέα μας από το Ιβανόφιο τον καλό μου φίλο, τον Δημήτρη Λεφάκη, να μας ενημερώσει από εκεί. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκη, στη ρύθμιση του ήχου Χρήστος Κιώσης. Έχουμε να διαβάσουμε και ανακοινώσεις για το ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Παρέα με την Dadalab στο κέντρο διαβίου μάθησης, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά. 2310-222-962. Dadalab.edu.gr και Εθνική Αμήνη 14α για τις απαραίτητες πληροφορίες. Εδώ και αρκετές μέρες η εκπομπή έχει καταγράψει τις εστάσεις της, έχει καταγράψει τις απορίες της, έχει καταγράψει τις διαμαρτυρίες της, έχει γίνει κακή ή κακιά, όπως θέλετε πείτε το. Καλησπέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο που μας ακούει από την Αθήνα. Να είστε καλά. Έχουμε πει τα πάντα. Και αυτό που τονίζαμε κυρίως ήταν ότι αυτοί που πήγαν να προχωρήσουν αυτό το deal και πάνε να προχωρήσουν αυτό το deal με τον Άρη Παλαιοχωρίου, δεν αρέσει σε αρκετό κόσμο για τους γνωστούς λόγους που έχουμε προαναφέρει πολλές φορές, δεν το κάναν σωστά. Και όλο αυτό που φωνάζουμε σε εκπομπή εδώ και καιρό πλέον αποτυπώνεται και σε ανακοινώσεις, βλέπε αυτόνομη θύρα 10, περιμένουμε και άλλες τάσεις γιατί... θέσεις, γιατί υπάρχουν συνελεύσεις και στη Λέσχη Φίλων Ηρακλή και στο Anthes Club, επίσης θα διαβάσουμε ανακοινώσεις. Αυτό που καταγράφαμε τόσο καιρό για τη μυστικότητα, για το ότι πρώτα έπρεπε να κάνετε γενική συνέλευση και μετά να κλείσετε παίχτες, προπονητή, ομάδα, να προχωρήσετε τα πάντα όπως θέλετε. Και φαίνεται πλέον ότι πολλοί κόσμος δεν θέλει καν να συμμετέχει σε όλο αυτό που χαρακτηρίζει παροδία. Και αύριο πολύ φοβάμαι ότι η Γενική Συνέλευση θα γίνει μεταξύ αυτό που λέμε συγγενών και φίλων. Και δεν ξέρω το κατά πόσο αυτό που θα αποφασιστεί πόσοι θα το ακολουθήσουν. Κωνσταντίνε μου, θα δούμε. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Τζόνι Κάς ακούμε, μας άφησε σαν σήμερα. Σπουδαίος. Και προχωράμε αρχικά να διαβάσουμε την ανακοίνωση της αυτόνομης θύρας 10. Χθες το βράδυ, βγήκε αργά. Σαν αυτόνομη θύρα 10, με μεγάλη λύπη και ακόμα μεγαλύτερη απογοήτευση, θα θέλαμε να πληροφορήσουμε τον κόσμο του Ηρακλή ότι στην επερχόμενη συνέλευση του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής με θέμα το ποδοσφαιρικό τμήμα του Συλλόγου, αν αυτό υπάρχει ακόμα, δεν θα δώσουμε το παρόν. Οι λόγοι είναι συγκεκριμένοι και είναι τρεις, τους οποίους και θα αναφέρουμε παρακάτω. Πρώτον, αρνούμαστε να μπούμε στο δίλημα Παλαιοχώροι ή τίποτα, μιας και διαφωνούμε και με τις δύο προοπτικές. Διαφωνούμε όχι για λόγους ιδεολειπτικούς, αλλά γιατί φαίνεται από χιλιόμετρα ότι και οι δύο λύσεις στερούνται οποιαδήποτε προοπτικής, ώστε έστω να δοθεί όραμα στον κόσμο της ομάδος. Βρισκόμαστε ακριβώς στο ίδιο σημείο από τους ίδιους ακριβώς ανθρώπους, οι οποίοι δύο καλοκαίρια τώρα κολυσιεργούν, συναντιούνται, συζητούν, αλλά ποτέ δεν αποφασίζουν. Πράγμα που μας κάνει να αμφιβάλλουμε τόσο για τις ικανότητες τους, αλλά πλέον και για τις επιδιώξεις τους. Δεύτερον, είναι καιρός πλέον όλοι αυτοί οι οποίοι εδώ και δύο χρόνια κρύβονται πίσω από τα παντελόνια του συνδέσμου μας να βγουν στο φως. Να αναλάβουν το βάρος των πράξεών τους, να δικαιολογήσουν τις αποφάσεις τους και να χαράξουν τη δική τους στρατηγική και να κριθούν για αυτή. Κουραστήκαμε να πέφτουν στους ώμους μας βάρη πράξεων και αποφάσεων άλλων. Δύο καλοκαίρια αφήνεται η ομάδα να διασύρεται δεξιά και αριστερά, ενώ ο παραγωγικός Ηρακλής αερολογεί αντί να βάζει τις μηχανές στο φουλ για την εξέβρεση λύσης. Δύο καλοκαίρια αφήσαμε τον κόμπο να φτάσει στο χτένι και όταν αυτό συνέβη μπήκαμε στη μέση την πρώτη φορά για να συνεχίσει η ύπαρξη του ποδοσφαιρικού Ηρακλή
Και τη δεύτερη, για να μην ξεφτυλιστούμε τελείως, μην μπορώντας να μαζέψουμε το μετοχικό κεφάλαιο και τη δημιουργία της ΠΑΕ. Φυσικά, όλες οι επιτυχίες ανήκαν στους διοικούντες και ακόμα πιο φυσικά και ηρακλείδικα, σε όλες τις αποτυχίες θυμόμασταν ότι οι αποφάσεις πάρθηκαν μετά από πίεση, μετά από ξύλο, μετά από τραμπουκισμούς και ό,τι άλλο λέγατε της αυτονομιστήρας 10. Φέτος όμως το τροπάριο άλλαξε. Ο σύνδεσμος δεν έβγαλε άχνα. Σας αφήσαμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι να παίζετε την κολοκυθιά, να πηγαίνετε κάποια από εσάς στον Κρόνο Αργυράδων και με το που φεύγατε τηλεφωνούσαν οι υπόλοιποι για να πούν στον πρόεδρο να μην προχωρήσει η συμφωνία, καθώς εδώ η κατάσταση είναι άρρωστη, αλλά και πόσα άλλα περιστατικά δεν αναφέρουμε για να μην στεναχωρούμε άλλο τον κόσμο της ομάδος. Ορίστε λοιπόν, κύριοι, πεδίο δόξης λαμπρό, εμείς θα συνεχίσουμε τη συμφωνία μας, οπότε δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτε. Να μου επιτρέψετε μία παρένθεση πάνω στην ανακοίνωση που διαβάζω. Θυμάστε που όλο το καλοκαίρι καταγράφαμε ότι υπάρχουν πολλά στρατόπεδα και όταν το λέγαμε αυτό δεν άρεζε. Ήταν η αλήθεια. Αποτυπώνεται και στην ανακοίνωση. Οι μεν πηγαίναν στον Κρόνο, οι δεν πηγαίναν στην Τρίγλια, οι παραδέ πηγαίναν στον Παράλο. Μεταξύ τους καμία ενότητα, μεταξύ τους καμία κοινή γραμμή και υπήρχαν και τρικολοποδιές. Θυμάστε που σας τα λέγαμε. Κλείνω την παρένθεση. Τρίτον, η όλη κατάσταση που διαμορφώθηκε φέτος το καλοκαίρι, ιδιαίτερα με την άρνηση των παραγόντων του Ηρακλή εδώ και μήνες να προχωρήσουν σε ενημέρωση του κόσμου της ομάδος, ώστε να μάθει και η πλατιά μάζα ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι τρέχουν τα διάφορα project των διαφόρων αφημί, έχει διαμορφώσει ένα κλίμα το οποίο θέτει σε τεράστιο κίνδυνο αυτό που με πολύ κόπο διαφυλάξαμε ολόκληρος ο κόσμος του Ηρακλή μετά τη συγχώνευση με την ΑΕΠ. Την ενότητα και την αναγνώριση από το 99% του λαού της ομάδος ότι αυτή ήταν η συνέχεια της ομάδος μετά το 2011. Οι καταστάσεις απαιτούν λεπτούς χειρισμούς ώστε να μην σπάσει το γυαλί και εμείς σαν σύνδεσμος δεν φημιζόμαστε ιδιαίτερα για αυτούς. Οπότε αναμένουμε τη συνέλευση και τις αποφάσεις της και ανάλογα θα πάρουμε θέση ψύχρεμη και ενωτική. Κανονικά θα έπρεπε στην ανακοίνωσή μας να πούμε ότι θα στηρίξουμε όποια απόφαση και αν πάρθει από τη Γενική Συνέλευση, μιας και για μας αυτό είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου. Επειδή όμως αυτή τη φορά οι συνθήκες είναι ιδιαίτερες, αλλά επειδή κυρίως οι στιγμές απαιτούν σοβαρότητα και προσοχή, επιφυλασσόμαστε να απαντήσουμε μετά από συνέλευση του συνδέσμου μας. Ιστερόγραφο. Η ομάδα που υποστηρίζουμε ονομάζεται Ηρακλής, φοράει εκεί ανώλευκα και μέχρι να γίνει το γήπεδο του αγωνίζεται στο Καφτανζόγλιο. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Αυτή είναι η ανακοίνωση από την αυτόνομη θύρα 10. Και όλοι εσείς που παρεξηγιώσασταν όλο αυτό το διάστημα που λέγαμε, που λέγαμε στην εκπομπή, αυτό που τονίζαμε κυρίως είναι το ότι δεν πήγατε να το κάνετε σωστά όπως πρέπει. Να ενημερώσετε τον κόσμο πριν ξεκινήσετε να δημιουργείτε ομάδα. Και τώρα τον περισσότερο κόσμο τον έχετε απέναντί σας, που δεν θέλει να ακούει για Άρη Παλαιοχώριου. Που δεν θέλει να πάει καν συνέλευση. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει, είναι τραγικό. Γιατί το κάνατε ανάποδα, το οξύμορο που λέγαμε και χθες. Πρώτα θα βαφτίσουμε το παιδί και μετά θα το γεννήσουμε. Έχει ξαναγίνει, Χρήστο, αυτό. Να πάμε στη βάφτιση με τη γυναίκα να είναι έγκυος. Κάτσε να γεννηθεί πρώτα και μετά το βαφτίζουμε. Δεν θα φύγει η κολυμπήθρα. Κάντε τη Γενική Συνέλευση και μετά πάρτε και παίχτες, κάντε και μεταγραφές, πάρτε και προπονητή, κλείστε και προετοιμασίες και αλλάξτε και φανέλες και χρώματα και όλα. Κάντε όμως τη Γενική Συνέλευση. Γεννήστε πρώτα και μετά βαφτίστε. Αύριο ίσως, Μάνο μου, Γιώργο, ζούμε για να σας ακούμε. Άνοιξε και καμιά γραμμή τη γνώμη μας να πούμε, σκάσαμε. Σήμερα θα πάμε μπασκετικά. Θα διαβάσουμε τις ανακοινώσεις και θα πάμε μπασκετικά. Αύριο βέβαια, τι λέω και αύριο για γραμμές, αύριο είναι η Γενική Συνέλευση. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Κωνσταντίνε, δεν εξαρτάται από μένα αυτό που μου λες. Δεν αποφασίζω εγώ για το πρόγραμμα του σταθμού, οπότε πάμε παρακάτω. Διαβάζω και την ανακοίνωση από το Athens Club. Εν ώψη της συνέλευσης που έχει συγκαλέσει ο Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής την Παρασκευή 13/9 με θέμα το τμήμα ποδοσφαίρου, καλούνται όλοι όσοι νιώθουν γριές στο σύνδεσμό μας αύριο 5η στις 9 για να αποφασίσουμε, σήμερα δηλαδή, τη στάση μας σε σχέση με την επικείμενη εξαγορά. Όλοι όσοι νιώθουν γριές, όσοι θέλουν να έρθουν και καλά δεν ξέρουν που είμαστε, ας μας στείλουν μήνυμα στη σελίδα. Κλείσαμε 5 χρόνια στην ίδια διεύθυνση. Έχει και ένα χαρακτηρισμό δίπλα. Χρήστο μου, πάμε να επικοινωνήσουμε με τον Δημήτρη Λεφάκη από το Ιβανόφιο για να έχουμε ήχο από το Ηρακλής Λουκόιλ
το δυνατό φιλικό παιχνίδι του Ηρακλή με την βουλγάρικη ομάδα αυτή την ώρα παρουσία κόσμου. Ο Γιώργος γράφει, χωρίς ενημέρωση τι, πώς και ποιοι ακούμε για προπονητή, παίκτες και τα συνεφή αυτά μόνο στον Ηρακλή, προβλέπω ούτε 30 άτομα αύριο, έχουμε χάσει και αλλίωση το DNA του Ηρακλή μας. Δεν έχεις άδικο, Γιωργάρα. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526, blueliberopapakiyahoo.gr. Πριν μπω στο στούντιο είχα μιλήσει με τον Δημήτρη Λεφάκη, μου είχε πει 44-34. Τώρα που θα μιλήσω μαζί του στον αέρα της ώρας για μπλε, τι θα μου πει. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα και στους ακροατές του Libero 107 και 4. Μόλις ξεκίνησε, έχει περίπου 2 λεπτά που ξεκίνησε η τρίτη περίοδος, μη φανταστείς, δεν έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Ένα καλάθι. Α, το δεύτερο στο καπάκι το παίξανε, δεν είχε μεγάλο κενό. Μάλιστα. Ναι. Τώρα ξεκίνησε η τρίτη περίοδος, ο Κακαρούς έχασε την μπάλα, 46-34 είναι το σκορ από ένα καλάθι και φάουλ, ωστόσο ο Χανλάν δεν ήταν εύστοχος σε συμπληρωματική βόλη για τους Γιαννόλεπτους. Ο οποίος Χανλάν είναι αυτός που ξεχωρίζει για τον Ηρακλή με το μακρινό του, ούτε εκεί βάλει σίγουρα δύο τρίποντα, τρία, έχω χάσει τον αριθμό. Κάνει ουσιαστικά μια καλή εμφάνιση. Όπως μπορούμε να πούμε και ο Ντέιβις βοηθάει και ο Κακαρούδης. Πολλές αλλαγές βέβαια από τον προπονητή του Ηρακλή, τον Γιάννη Καστρίτη. Από κόσμο πώς πάμε στο πρώτο φιλικό? Από κόσμο, ναι, λόγω ημέρας. Αυτό το 5-6 είναι λίγο κάποιος. Και από τη διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης ο κόσμος είναι αρκετός. Θα λέγαμε και στα 600 άτομα, 700 κάπου εκεί. Έχει αυξηθεί η αλήθεια στο δεύτερο ημίχρονο, έχει έρθει και από την κερκίδα που είναι η πλευρά των δημοσιογράφων. Ναι. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι είναι γύρω στα 600-700 άτομα. Σε εντυπωσίασε κάποιος, μιας και είναι το πρώτο δήμαρχο γραφής για όλους από κοντά στο πρώτο ημίχρονο? Ο Ηρακλής ήταν αρκετά καλός στο δεύτερο δεκάλεπτο. Θα λέγαμε στο πρώτο όχι τόσο. Υπήρχαν αρκετά κενά, ειδικά στα πρώτα λεπτά, όπου η ομάδα του Γιάννη Καστρίτη βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-7. Κάπου εκεί ο Έλληνας τεχνικός κάλεσε time out. Η ομάδα πήρε μπρος, μείωσε το σκορ, πέρασε μπροστά κιόλας. Κυρίως με τον Χανλάν, θα λέγαμε. Χανλάν. Θα σουτάρει για 3. Είναι άσχημος αυτή τη φορά. Μπορούμε να προσθέσουμε ότι δεν αγωνίζεται για τον Ηρακλή ο Καβαδάς, ο Ζάρας, ο Σμιθ. Αυτοί δεν αγωνιζόντουσαν από την αρχή του αγώνα. Ενώ στο πρώτο δεκαλεπτό τραυματίστηκαν ο Σούλερ και ο Γκάρετ. Τι γίνεται? Και οι δύο δέχτηκαν αγωνιές. Ο Σούλερ στα πλευρά με κοιλιακή χώρα κάπου εκεί πέρα. Και ο Γκάρετ φάνηκε στην αρχή να τραυματίζεται στο πρόσωπο. Ωστόσο η άποψη του γιατρού του Ηρακλή, όπως φάνηκε μετά, και στον νόμο. Να υποθέσω, Δημήτρη, Σούλερ και Γκάρετ που τραυματίστηκαν δεν παίζουν πλέον, ε? Πλέον όχι, δεν παίζουν. Από το πρώτο δεκάλεπτο. Άρα μιλάμε για μείον 5 που άνετα θα μπορούσαν να είναι βασικοί. Αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής είναι με μείον 5 παίκτες. Μάλιστα. Θύμισε μας σκορ. Να τονίσουμε βέβαια ότι και η Λεύκη Σόφια παίζει με 10. Δεν έχουν έρθει όλοι οι παίκτες. Παίζει με 10, έχει μόνο 10 στην αποστολή τους. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι, όπως φαίνεται, ανακυκλώνονται οι παίκτες της βουλγαρικής ομάδας. Θύμισε μας σκορ 46-35. Παρ' όλα αυτά, παρά τις απουσίες, ο Ηρακλής είναι μπροστά. Δεν έχει χάσει το προβάδισμα. Αυτό το συν 9 ή 10. Κάνει πολύ rotation ο Γιάννης Καστρίτης. Βάζει συνέχεια και βγάζει ο φίλος, ας πούμε, παίζει αρκετή ώρα μέσα ο Πιτσιρικά. Ναι. Πέρσι, όπως λογικά θα το μάθει και στον Γιώργο, να έμπαινε για μερικά δευτερόλεπτα, είτε για να δηλώσει συμμετοχή, να βάλει κανένα καλάθι. Από εκεί ο φίλος μπορώ να πω ότι παίζει από το δεύτερο δεκάλεπτο, παίζει ακόμα μέχρι το τρίτο. Παίζει σίγουρα γύρω στα 10 λεπτά, πρέπει να τα έχει συμπληρώσει σίγουρα. Ωραία, για να σας ακούσουμε, τι χρόνο έχουμε? Είμαστε ακόμα στις 46-35, πάει να γίνει τίραση μεταξύ Ράιτ και Ντέιβις, αν βλέπω καλά. Ο Ράιτ είναι την πλευρά της Λεύκης, είναι αυτός που τραυμάτισε και τους δύο παίκτες στην Ηρακλή, να τονίσουμε. Και παίζει ακόμα, οι διαιτητές τι κάνουνε? Και παίζει ακόμα. Του έδωσε ένα διαθλητικό στη δεύτερη φάση. Έλληνες δεν είναι οι διαιτητές? Έλληνες, τι να πω. Τώρα έχει σταματήσει η σειρά και προσπαθούν οι εξωτερικοί τώρα να ηρεμήσουν τον Ράιτ. Αυτός είναι που δημιούργησε ουσιαστικά την πασάρια. Ο προπονητής του πήγε να το μαζέψει κιόλας.
Ναι, η σύραξη είναι μεταξύ Davis και Wright. Κάτι έκανες τώρα και σε ακούμε πολύ καλύτερα. Μην εκεί που είσαι, γιατί νωρίτερα σε κάλυπτε λίγο ο κόσμος. Ναι, είμαι με τα ακουστικά. Ζωρίζομαι λίγο και εγώ να σε ακούσω, είναι αλήθεια. Τώρα σε ακούμε σούπερ. Χθες να θυμίσουμε ότι η Ηρακλής κέρδισε 76-67. Βέβαια σε ένα διαφορετικό παιχνίδι που δεν είχε κόσμο, ήταν και κλεισμένο το θυρών. Με τον Σούλερ να έχει 19, τον Χάλαν 12. Τώρα ο Σούλερ δεν έπαιξε πολύ όπως μας είπες, ούτε ο Γκάρετ. Οπότε βλέπουμε διαφορετικό σχήμα. Τούτη την ώρα ποιοι είναι στην πεντάδα? Τούτη την ώρα είναι, από όσο βλέπω, είναι ο Καλαϊτζίδης, είναι ο Φίλιος, είναι ο Κακαρούδης, είναι ο Ντέιβις και είναι και ο Χανλάν. Χανλάν δεν έχει βγει, είναι η αλήθεια, από την ώρα που μπήκε. Από την ώρα που μπήκε ο Χανλάν δεν έχει βγει. Καθώς, όπως είπαμε, είναι η κύρια πηγή πόντων για την επιθετική λειτουργία του Ηρακλή. Σε όλα τα φιλικά και με Ολυμπιακό τα δύο και με Παναθηναϊκό και χθες και σήμερα είναι πρωταγωνιστής. Και θα μας απασχολήσει μάλλον όλη τη χρονιά ο συγκεκριμένος. Σίγουρα. Και ο κύριε Απόρε πηγαίνει αρκετά καλά. Αυτή τη στιγμή βέβαια δεν είναι μέσα. Τον ξεκουράζει ο Γιάννης Κασίνης. Παρεμπιπτόντως, με Χανλάν και ο Κερεαφόρ μέσα, ο Καλαϊτζίδης πηγαίνει στο 2. Είναι μια θέση την οποία δεν έχουμε δει τόσο συχνά τον Δημήτρη Καλαϊτζίδη. Και αυτό δημιουργεί μερικά ερωτηματικά, γιατί τόσα χρόνια τον έχουμε συνηθίσει στον Άσο. Ναι. Τριάρι τώρα, ποιος παίζει τώρα? Τώρα είναι στον Άσο ο Καλαϊτζίδης, με διάρι τον Χανλάν και με τριάρι τον Φίλιο. Κάπως έτσι πηγαίνουν ένα λάκ. Όταν παίζει ο Κερεαφόρ μέσα, ο Καλαϊτζίδης πηγαίνει στη θέση 2. Και στο τριάρι χρειάζεται λίγο ψάξιμο, γιατί ο Σμιθ είναι τραυματίας. Φαίνεται το ψάχνει ο Γιάννης ο Καλαϊτζίδης γενικά. Ναι. Ο Χανλάν κάνει ένα πολύ άσχημο lay-up, ωστόσο ο Ντέιβις μαζεύει την μπάλα, θα σου φτάρει και για 3. Είναι εύστοχος ο Ντέιβις. 49-37, μετά από πολλή ώρα καλάθι. 5-30 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Στους 12 ξανά η διαφορά για τον Ηρακλή. Μετά το 46-34. Είχαμε και καλό θέαμα, θα λέγαμε, στο πρώτο δεκάλεπτο. Από εκεί και πέρα έπεσε, είναι η αλήθεια, το θέαμα όσον αφορά ελευθερία κινήσεων, καρφωμάτων και τέτοια. Η πρώτη φάση και όλος του αγώνα ήταν άλλη ούπορα για τους φιλοξενούμενους, με τον Wright να κάνει ένα πραγματικά τρομερό καρφωμά. Στη συνέχεια πήρε τη σκυτάλη ο Ζαχαριέφ, πάλι για τους Βούλγαρους. Ενώ να πούμε ότι έκλεισε πριν τραυματιστεί ο Γκάρετ με πολύ ωραία σύστα τον Κεραφόρ. Ο Γκάρετ πήρε τα βήματα και κάρφωσε πάρα πολύ όμορφα στο καλάθι των Βούλγαρων. Ωστόσο κάπου εκεί πέρα τελείωσε και το θέαμα, θα λέγαμε. Μετά έχει περισσότερο σουτ, περισσότερα drive. Δεν έχει τόσο πολύ συνεργασία. Έχει πολλές βολές και πολλές χαμένες βολές και για τις δύο ομάδες. 49-39 το σκορ. Με δύο βολές από τον Wright. Μπήκε και ο Κεραφόρ μέσα στη θέση του Καλαϊτζίδη, από όσο βλέπω, ναι. Χανλάν. Θα πάρει το screen από τον Ντέιβις. Χανλάν στον Κεραφόρ. Ξανά ο Χανλάν. Θα προσποιηθεί για 3. Ο Κεραφόρ για 3. Είναι εύστοχος με το που μπήκε. 52-39. Συν 13. Ο Καναδός, Δημήτρη, θα τον αποκαλούμε Χανλάν ή Χάνλαν? Είναι καλή ερώτηση. Άλλη Χανλάν, άλλη Χάνλαν είναι η αλήθεια. Πρέπει να... Ακόμα δεν έχουμε... να το τσεκάρουμε. Δεν το έχουμε. Γιατί νομίζω είναι Καναδός, δεν είναι Αμερικανός. Τότε Χάνλαν. Τους βαφτίζουμε όλους Αμερικανούς, αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι Καναδός. Τότε Χάνλαν. Τότε γέρνουμε προς το Χάνλαν. Γέρνουμε προς τα Αχίλλες. Αν και το Ολιβιέρ, μπερδεύει λίγο. Όλιβερ. Όλιβερ. Ναι. Ολιβιέρ με τον εαυτό. Όχι, Αμερικανός είναι, εντάξει. Πού είδα εγώ το Καναδός, κάπου το είδα. Εδώ εντάξει. Επειδή μου τον έχουν δώσει οι Ολιβιέρ εδώ. Δεν πειράζει. Μας μπερδεύουν. Δεν πειράζει. 52-41 με μια εύστοχη βολή από τον Wright. Διώχνει τη δεύτερη ο Ντέιβις, πολύ έξυπνα. Ο Κεραφόρ. Στη θέση του Άσου,
Ο Φίλιος ακόμα είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δικαιώνομαι, Καναδός είναι. Καλά το θυμόμουν. Χάνλαν τότε. Ναι. Πιο εύηχο είναι. Πιο εύηχο. Την Δευτέρα να θυμίσουμε, επειδή ρωτάνε φίλοι του Ηρακλή, ότι το μάτς θα γίνει στη Χάνθ για τα Μαυροσκούφια. Φυσικά κανονικά μπορεί να πάει ο κόσμος. Ηρακλής Κολοσσός Ρόδου στις 8. Ναι, θα γίνει στη Χάνθ. Ενώ την Τετάρτη στις 6 είναι με τον Προμηθέα, πολύ δυνατό παιχνίδι. Προμηθέας που πέρυσι έπαιξε τελικό στο Ιβανόφι. Άρα έχουμε Δευτέρα, Τετάρτη για τα Μαυροσκούφια όλα αυτά. Δώσ' μας λίγο σκορ και χρόνο για να πάμε στο διάλειμμα και να επανέλθουμε μετά. Ναι, 52-41, παραμένει το 52-41, άσε την πρώτη βολή από τον Οκεραφόρ. 4 λεπτά πριν το φινάλι της τρίτης περίοδου, να μείνουμε να φτάσουμε τη δεύτερη βολή. Ναι, βεβαίως. Παραμένει το 52-41, 0 στις δύο βολές από τον Οκεραφόρ, είπαμε πολλές άλλες βολές και οι δύο ομάδες. 52-41, 4 λεπτά για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε ξανά σε λίγο με τον Δημήτρη Λεφάκη, που τον ευχαριστώ που μας βοήθησε από το Ιβανόφιο, μεταφέροντάς μας τα όσα γίνονται εκεί. Ο Ηρακλής, παρά τις απουσίες, δεν παίζει ο Ζάρας, δεν παίζει ο Καβαδάς, δεν παίζει ο Σμιθ, ούτως ή άλλως δεν θα γοντιζόντουσαν. Έφαγαν και δύο χτυπήματα ο Γκάρετ μαζί με τον Σούλερ και δεν παίζουν από νωρίς. Παρ' όλα αυτά είναι σε αυτό το συν 10 ο Ηρακλής, εκεί το διατηρεί. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, θα επανέλθουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Να θυμίσω για τα μέλη της Λέσχης Φίλων Ηρακλή, η ανακοίνωση υπάρχει από εχθές. Μετά το ραντεβού στο γήπεδο που βρίσκονται τώρα στον αγώνα μπάσκετ. 8:30 στα γραφεία της Λέσχης στην οδό Γιαννιτσών. Θα υπάρξει γενική συνέλευση των μελών της Λέσχης Φίλων Ηρακλή με θέμα το ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Προφανώς θα βγει και κάποια ανακοίνωση, όπως έκανε και η αυτονομηθήρα 10. Θα τοποθετηθούν, θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Πάμε ξανά στο Ιβανόφιο, στον Δημήτρη Λεφάκη για το Ηρακλής Λουκόιλ Λεύσκη, την βουλγάρικη ομάδα. Πόσο είμαστε? Καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα και πάλι. 60-47 με τίποτο Χανλάν, μείωσε ο Ράιτ και καλάθι και φάουλ ο Κεραφόρ. Μια χαρά. Είναι οι δύο παίχτες που ο Ηρακλής έχει πάρει το περισσότερο μερίδιο πόντων σήμερα. Πού να παίζαν και όλοι, Δημήτρη. Ορίστε. Πού να παίζαν και οι άλλοι, λέω, που τραυματίστηκαν. Ναι. Θυμίζουμε ότι ο Σούλερ και ο Γκάρετ βγήκαν νοκάουτ από τον πρώτο δεκάλεπτο. Οπότε το σκοράσμα τραβάνε άλλα κούκια πλέον, θα λέγαμε. Και ο Ντέιβις επιστράφηκε για ένα μικρό διάστημα που έπαιξε μέσα. Ωστόσο, κυρίως πλέον είναι ξεκάθαρο και Ρεαφόρ και Χανλάν. Το Ρεαφόρ που είναι στο κατέβασμα της μπάλας με τον Καλαϊτζίδη πιθανότατα στο 2 και Χανλάν στο 3. Χανλάν στο 2 και Καλαϊτζίδη στο 3. Είναι λίγο τα περίεργα αυτά του Καστρίτη που προφανώς δοκιμάζει και αυτός. Λογικό είναι, φιλικό είναι. Δοκιμάζει συστήματα. Χανλάν για 3! Νομίζω δεν σταματάει. Κρύο τον ακούω, κρύο. 3. Όχι, κρύο λέω τον ακούω, κρύο. Καθόλου πολύ κρύος, πολύ κρύος. Και time out. 63-48 στο συν 15 για πρώτη φορά ο Ηρακλής. Χρόνος. Είχε μεγαλύτερη διαφορά. Χρόνος, Δημήτρη. Ήταν στο συν 12. Χρόνος μόλις τελείωσε το δεκάλεπτο. Α, τελείωσε το δεκάλεπτο. Ήταν buzzer beater. Ωραία, ωραία. Σου δίνουμε ανάσα. Θα επιστρέψουμε για το τέταρτο δεκάλεπτο. Ναι, θα διακόψουμε για λίγο το Δημήτρη για να πάμε σε ένα πολύ μικρό. Ευχαριστώ το Δημήτρη προς το παρόν. Χρήστο μου, θα πάμε σε ένα πολύ μικρό θεματάκι διαφορετικό, αλλά θέλω έστω 3 λεπτά να ακουστεί τώρα με την ευκαιρία της ανάπαυλας, να το πω, μπάσκετ είναι, αλλά εντάξει, τώρα αυτή η λέξη μου ήρθε. Ένα λεπτό είναι, δεν το ξέρω. Λοιπόν, ο Ηρακλής λοιπόν στο φιλικό παιχνίδι στο Ιβανόφι, όπως ακούτε από τον Δημήτρη Λεφάκη, προηγείται με 15 πόντους, μόλις ολοκληρώθηκε το τρίτο δεκάλεπτο, οπότε εκμεταλλευόμαστε αυτό το μικρό κενό για να δώσουμε γρήγορα την καλησπέρα μας στην καλή μου φίλη την Μαριάννα Καπετανίδου από την Αρρωγή Θεσσαλονίκης για να μας ενημερώσει για ένα πολύ σπουδαίο, υπέροχο
αυριανό event και να μας δώσει λεπτομέρειες που θα γίνει στη Μονή Λαζαριστών. Φυσικά όλα αυτά τα χρόνια η ώρα για μπλε είναι κοντά στην Αργή Θεσσαλονίκης και στις οικογένειες που συντηρεί. Μαριάννα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές. Τι κάνουμε? Είμαστε καλά, εσύ τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Προετοιμάζεστε για αύριο, έτσι? Προετοιμαζόμαστε για αύριο, φυσικά. Ελπίζουμε να είμαστε όλοι εκεί. Ένα κάλεσμα έτσι στους ακροατές, όλους και σε όλο το κοινό της Θεσσαλονίκης. Αύριο από τις 8 η ώρα ανοίγουν οι πόρτες στη Μονή Λαζαριστών για να υποδεχθούμε την Συμφωνική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης μαζί με τους Γκάτζο Ντίλο για μια μοναδική βραδιά. Ο καιρός θα είναι ωραίος, οι μουσικές θα είναι φανταστικές. 8 ανοίγουν οι πόρτες, 9 ξεκινά, μετά τις 9 μάλλον. 9 ξεκινάει, ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Καλούμε φυσικά όλο το κοινό της Θεσσαλονίκης να έρθει να απολαύσει αυτό το event, όπως είπες, που το διοργανώνει για άλλη μια φορά με σκοπό τη συλλογή τροφίμων για την Αργή Θεσσαλονίκης, το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, την οποία ευχαριστούμε για άλλη μια φορά, mm-hmm. και την κυρία Άννα Μικονίου, που είναι υπεύθυνη του κέντρου. Και θα καλέσουμε, φυσικά θα ζητήσουμε από το κοινό, ο καθένας με ό,τι μπορεί, μικρή, μεγάλη σακουλίτσα, ό,τι μπορεί ο καθένας και έχει την ευχέρεια, να μπορέσει να φέρει αύριο ως αντί εισιτηρίου, έτσι ώστε να μπορέσει να μαζευτεί όσο δυνατόν μεγαλύτερος όγκος τροφίμων και ειδών σούπερ μάρκετ, μιας και μεσολάβησε και το καλοκαίρι και αρχίζει η αποθήκη να αδειάζει. Και αδειάζει και επικίνδυνα και πρέπει να την ξαναγεμίσουμε. Η είσοδος είναι ελεύθερη, αντί να πληρώσεις κάποιο εισιτήριο, αν θα πλήρωνες να δεις το Symphonic Jazz Gypsy Swing που έχω μπροστά μου, που είναι φοβερή, φοβερή μπάντα, που παίζει διασκευές και είναι καταπληκτική. Αντί να πληρώσεις 10-15 ευρώ για να δεις ένα τέτοιο live, θα τα δώσεις σε κάποιο σούπερ μάρκετ, που λέει ο λόγος. Ακριβώς, ακριβώς. Και με 10-15 ευρώ γεμίζουμε 2-3 σακούλες. Ειδικά στα οικονομικά σούπερ μάρκετ μπορούμε να, δηλαδή πραγματικά να κάνουμε ένα βουνό τρόφιμα και λοιπά είδη σούπερ μάρκετ και να κάνουμε πολλά δρομολόγια για την αποθήκη μας. Θύμισε μας, Μαριάννα μου, τι μπορεί κάποιος να φέρει, έτσι, τα φυσικά, πρώτα απλά πράγματα φυσικά σε μια σακούλα. Τρόφιμα μακράς διαρκείας, καλύτερα όχι μακαρόνια, γιατί είπα, συνήθως φέρουν μακαρόνια, οπότε αν μπορεί κάποιος όσπρια, μαρμελάδες, κάποια δημητριακά, γιατί έχουμε και πολλά παιδιά στις οικογένειες, μέλι αν είναι δυνατόν, λάδι φυσικά που πάντα έχουμε έλλειψη, δηλαδή καλύτερα να πάρει κάποιος 3 λάδια και να έρθει, ας πούμε, από το να πάρει, ξέρω εγώ, 10 μακαρόνια για παράδειγμα, ναι, το λέμε πάντα αυτό. Φυσικά χρειαζόμαστε πάντα και όλα τα είδη προσωπικής υγιεινής, και χαρτιά κουζίνας και χαρτιά υγείας, γενικά ό,τι χρειάζεται ένα σπίτι για να μπορεί να λειτουργεί όσο δυνατόν πιο εύρυθμα. Και από εκεί και πέρα οι οικογένειες αυτές πάντα είναι σε μεγάλη ανάγκη και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό το πακέτο που παίρνουμε κάθε μήνα από την ομάδα της Αρρωγής Θεσσαλονίκης, το οποίο φυσικά προσφέρει πάντα πάντα η Θεσσαλονίκη και λοιποί φίλοι από όλη την Ελλάδα. Πλέον μας στέλνουν διάφορα πράγματα και από την υπόλοιπη Ελλάδα κατά καιρούς. Οπότε ευχαριστούμε πάντα όλους τους ανθρώπους που σκέφτονται τον συνάνθρωπο και είναι δίπλα σε αυτές τις οικογένειες. Και τους ακροατές ώρας για μπλε που όλα αυτά τα χρόνια φυσικά είναι κοντά. Και η εκπομπή σου φυσικά και οι ακροατές το έχουν αποδείξει πάντα ότι είναι δίπλα στην Αθήνα. Είμαι σίγουρος ότι θα το ξανακάνουν. Το ξανακάνουν, είμαι σίγουρη. Γιατί θυμίζονται κιόλα οι Ηρακλειδείς. Έτσι, έτσι. Για τα γενικά του συναισθήματα, έτσι. Μαριάννα, μου σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία αύριο. Εμείς ευχαριστούμε, Γιώργο. Εμείς ευχαριστούμε και θα λέμε αύριο. Να γεμίσει η Μονή Λαζαριστών, να μην βλέπουμε τίποτα άλλο που σακούλες. Να γεμίσει η Μονή Λαζαριστών, χαρά, αλληλεγγύη, προσφορά, όλα αυτά. Και πολύ χορό. Έτσι, θα περάσουμε όλοι έτσι πολύ ωραία. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους. Καλή νύχτα, Γιάννη. Καλό βράδυ, λοιπόν, στη Μαριάννα Καπετανίδη από την Αρρωγή Θεσσαλονίκης. Η Γκάτζο Ντίλο, Symphonic Jazz Gypsy Swing, μαζί με την Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης, αύριο στη Μονή Λαζαριστών στις 9. Ελεύθερη είσοδος, αντί για εισιτήριο, ό,τι έχετε αγάπη για τις οικογένειες που συντηρεί η Αρρωγή Θεσσαλονίκης, τρόφιμα κτλ. Όπως μας είπε η Μαριάννα πριν από λίγο. Λοιπόν, επιστρέφουμε Ιβανόφη, επιστρέφουμε Δημήτρη Λεφάκη μετά από αυτή την παρένθεση που ανοίξαμε για καλό σκοπό. Δημήτρη, έχει ξεκινήσει η τέταρτη και τελευταία περίοδος. Παραμένει μεγάλη διαφορά? Παραμένει πάνω από το συν 10 στο συν 12 για να κρύβει ρεκτήση στα 3.51. Το μόνο που έγινε ήταν ένα τρίποντο του Μίντσεφ. Αυτό έχει γίνει μόνο σε αυτά τα πρώτα 2,5 λεπτά. 7,5 λεπτά πριν το φινάλε του αγώνα. Το τρίποντο του Μίντσεφ μείωσε διαφορά από 15 στους 12.
Και η τάπα, η εντυπωσιακή τάπα του Πετανίδη στον, αν είδα καλά, στον Βελίκοφ, στον ανάποδο λέει από τον Βελίκοφ, είναι αυτά που ξεχωρίζουν μέχρι στιγμής την τέταρτη περίοδο. Ο Πετανίδης, ο οποίος με πολύ όμορφο τρόπο θα αφήσει και την μπάλα στο καλάθι, με συγχωρείτε ο Γιώργο Γαλάς είναι αυτός. Ο Γιώργο Γαλάς θα αφήσει με πολύ ωραίο τρόπο την μπάλα στο καλάθι και θα κάνει το 65-51 στο συν 14 ο Ηρακλής. Ένα τρίποδο είναι άστοχο από τον Κωστόφ. Το rebound από τον Μανολόπουλο, Καλαϊτζίδης. Καλαϊτζίδης, Μανολόπουλος, κακή πασά του Μανολόπουλου. Έφτιαξε τον Γιώργαλα, αλλά η μπάλα περσκερευθείαν έξω. Μια άλλο κόλ που όπως βλέπω εδώ είχε παίξει 31 Οκτωβρίου του 18, είχε κερδίσει τον Άρη 77-66, είχε χάσει το Αλεξάνδριο 21 Νοεμβρίου 81-76. Είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια παίζει στην Ευρώπη, είτε είναι Euro Cup είτε είναι Champions League. Τώρα έχει... Έχει συμμετοχές ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ναι. Βέβαια, βέβαια. Και έχει εμπειρία. Έχει εμπειρία. Ακριβώς. Και όταν μια ομάδα κάθε χρόνο είναι στην Ευρώπη, αυτό κάτι λέει. Ακριβώς. Αν και δεν θα πρέπει να τρελαινόμαστε γιατί είναι φιλικό. Άσχετα αν ο Ηρακλής είναι καλός και κερδίζει με διαφορά. Παρά τις σημαντικές απουσίες, δεν είναι εύκολο πράγμα να λείπουν του Καστρίτη 5 παίχτες που κάλλιστα θα μπορούσαν να έχουν ρόλο βασικού. Έτσι. Ειδικά ο Σούλερ και ο Γκάρετ. Είπαμε για Σούλερ και Γκάρετ, είναι οι δύο απουσίες οι οποίες αποχώρησαν λόγω τραυματισμών. Είναι και ο Ντέβις, ο οποίος έχει αποβληθεί με 5 φάουλ, βέβαια. Τι έγινε. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, ο Ηρακλής έχει αποδεκατευτεί λίγο αυτή τη στιγμή. Παίζει περισσότερο με rotation αυτή τη στιγμή ο Γιάννης Καστρίτης. Την εφηβική ομάδα βλέπω σε λίγο. Ναι, είναι ο Πετανίδης μέσα, είναι ο Γιοργαλάς. Ο Πετανίδης ο οποίος σου έβαλε και ένα πολύ όμορφο καλάθι. Έστειλε διαφορά στο συν 16 τώρα και ανάγκασε τον Παπάζοφ, τον προπονητή της Λεύσκης Σόφιας, να πάρει time out. Διαφορά στο 16-67-51. 6 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα για το φινάλε του φιλικού. Το πρώτο επίσημο φιλικό με κόσμο Ηράκλης. Τα ίδια 600-700 άτομα. Περίπου. Είναι και το αγατάλλο της μέρας. Μέρα Πέμπτη, 6 ώρα το φιλικό. Με δεύτερο. Ποιος θα κατέβει στο κέντρο. Μόνο ή πολύ αποφασιστική, θα έλεγα. Μιας και υπάρχει time out, να διαβάσω λίγο, να απαντήσω μάλλον στο φίλο τον Παναγιώτη. Για την κοίταξε για αυτό που αναφέρεις για την αυτόνομη θύρα 10 και τη θέση της, διάβασα την ανακοίνωση. Αν προτιμάς τις δηλώσεις του Τουτιάρε, πως μου γράφεις να δημιουργηθούν 10.000 μέλη στον Ηρακλή για να βάζει 50 ευρώ το χρόνο ο καθένας, θα το ξαναπώ φίλε μου Παναγιώτη, ποιος θα μπει μπροστά, ποιος θα χρησιμοποιεί αυτά τα λεφτά, ποιος θα διαχειρίζεται αυτά τα λεφτά. Αν μου απαντήσεις, εγώ θα συμφωνήσω με τον Τουτζιάρη. Ο Τουτζιάρης ο οποίος λέει αυτό, αλλά ταυτόχρονα είναι υπέρ ενός αφημί Άρη Παλαιοχωρίου. Ο Άρης Παλαιοχωρίου δεν θα δώσει σε κανέναν όραμα να πάει να πάρει 10.000 μέλη από 50 ευρώ. Θα δώσει ή δεν θα δώσει. Και χωρίς ενημέρωση όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Έκανε δήλωση σήμερα ο Φάνης μετά από πόσο καιρό, χωρίς να έχει ανακοινωθεί διοίκηση. Τίποτα. Και είπε και για τον Θοδωρίδη ότι θα είναι κοντά οικονομικά, αλλά στη διοίκηση δεν θα μπει. Πάλι τα ίδια δηλαδή. Αν θεωρούμε, λέει ο Παναγιώτης, ότι είμαστε μεγάλη ομάδα, θα πρέπει να το δείξουμε δυναμική συμμετοχή όλων μας με συγκεκριμένες πράξεις και ενέργειες, ακόμα και στην επιλογή του τίποτα. Το τίποτα θα ήταν ένα τίποτα με προοπτική, αν υπήρχε ενότητα για να βρεθεί ένα φημί για Super League. Αλλά εδώ, όπως αποδεικνύεται, είναι τόσα τα στρατόπεδα που ο καθένας κάνει το βιολί του. Και αποδείχθηκε αυτό. Πηγαίνανε άνθρωποι του Ηρακλή στην Τρίγλια, κλείνανε deal. Την άλλη μέρα πήγαινε ο Τόμ Παπαδόπουλος με τον Χατζόγλου και έλεγαν μην το προχωράτε γιατί εμείς θα πάρουμε το Βόλο. Πηγαίναν κάποιοι στον Κρόνο Αργυράδων, παίρναν άλλοι του Ηρακλή στον Κρόνο Αργυράδων και λέγανε μην το κάνετε με αυτούς γιατί εμείς θα κάνουμε κάτι άλλο. Και βάσει αυτό το δεδομένο, φίλε μου Παναγιώτη, πώς θα βρεθούν αυτά τα 10.000 μέλη που θα βάζουν 50 ευρώ το χρόνο που λέει ο Τουτζιάρης. Με ποιον μπροστά, ποιον θα εμπιστευτούν, ποιος θα διαχειριστεί αυτά τα λεφτά.
με το αφημί του Άρη Παλαιοχωρίου θα γίνει αυτό. Γιατί ο Φάνης είναι σε αυτό το team του Άρη Παλαιοχωρίου. Δεν δίνει όραμα αυτό το πράγμα. Σέβομαι απόλυτα το μήνυμά σου, έτσι αλίμονο. Απλά τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους. Λοιπόν, ξανά στο Ιβανόφιο. Τι χρόνο έχουμε, Δημητρή? Πέντε λεπτά ακριβώς για το φινάλε της αναμέτρησης. Και όσο εσύ αναλύεις το ποδόσφαιρο, ο Χάνλαν συνεχίζει το δικό του βιολί από τη γραμμή των 6.75. Δεν σταματάει. Δεν ξέρω, εγώ χάσει το μέτρημα. Θα περιμένω εδώ τη στατιστική μετά τι γίνεται. Είναι η αλήθεια. Χαίρομαι που αυτά που βλέπαμε στα βιντεάκια τα κάνει και live. Θα μου πεις φιλικό είναι, αλλά εντάξει. Και επίσης η εμφάνιση του Ηρακλή που αυτή τη στιγμή ουσιαστικά παίζει, θα λέγαμε τα δεύτερα κακά τα ψέματα, πέρα από το Χάνλαν. Τώρα δεν νομίζω ότι, χωρίς να θέλω να δείξω τα παιδιά, ο Χάνλαν συνεχίζει ξανά 73-60, 2-2 συνεχόμενα. Πέρα από τον Κακαρούδη θα έλεγα, εντάξει, και ο Πετανίδης και ο Γιωργαλάς και ο Καλαϊτζίδης, ο αρχηγός του Ηρακλή, δεν πιστεύω ότι θα λογίζονται για βασική αυτή τη χρονιά. Προφανώς θα είναι αναπληρωματική, αλλά από αυτό που βλέπουμε και από τους αναπληρωματικούς αυτή τη στιγμή, είναι πραγματικά πολύ ωραίο το θέαμα. Mm-hmm. Και βοηθάνε εξίσου και τον Χάνλαν, ο οποίος, για να δούμε, απίστευτο. Καλό! Απίστευτο! Τρεις επιθέσεις, 3-3. Δεν σταματάει. Έχει καμιά 25, έχει ή... Πρέπει να έχει βάλει γύρω... Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω. Γύρω στους 36 μου λένε εδώ πέρα. 36? Έτσι μου λένε, γύρω στους 36 πόντους. Καλά είναι. 76 έχει ο Ηρακλής. Εγώ είχα δει, όταν έγινε γνωστή η μεταγραφή του, είχα δει κάποια βιντεάκια με τη Ζαλγκύρης Ευρωλίγκα και ήταν πραγματικά εντυπωσιακός. Βέβαια αυτό είναι πριν 3 χρόνια, αλλά δεν έχει σημασία. Το παιδί ξέρει πολύ μπάσκετ, γερός να είναι, φτου-φτου. Και είναι σταθερός στα φιλικά, αυτό μου αρέσει, ότι σε κάθε φιλικό είναι... κουβαλάει την ομάδα, την παίρνει από το χέρι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ παρατηρούσα μόνο τις στατιστικές των φιλικών, δεν παρατήρησα κάτι περισσότερο. Για να δω πώς πήγαινε η ομάδα. Εντάξει, και τα φιλικά ήταν πολύ δυνατά. Έπαιξε με τον Ολυμπιακό της Ευρωλίγκας, με τον Παναθηναϊκό της Ευρωλίγκας. Εντάξει, θα υπήρχε πραγματικά η διαφορά, όσο και να είναι. Εντάξει, με τον Παναθηναϊκό στο τέλος δημιουργήθηκε, okay. Αλλά με τον Ολυμπιακό της Ευρωλίγκας και με τον Παναθηναϊκό της Ευρωλίγκας, στα φιλικά δεν θα περιμένεις και πάρα πολλά πράγματα. Δευτέρα, Τετάρτη με Κολόσο και Προμηθέα είναι τεστ που θα βγάλεις πολύ καλύτερα συμπεράσματα εν ώψη και των επίσημων υποχρεώσεων. Επίσης και δεν ξέρω αν έχει προσέξει και τις στοιχηματικές εταιρείες γενικά, όπου τον Ηρακλή το δίνουν μέσα στην πεντάδα. Ναι, δεν το έχω δει. Πεντάδα. Πεντάδα-εξάδα. Σοβαρά. Πεντάδα-εξάδα σίγουρα. Σε κάποια φάση εγώ είδα την απόδοση για πρωταθλητή τον Ηρακλή στα 80. 80. Για πρωταθλητή. 80 πόδους. Θα βάλω ένα προφανώς ευρώ. Προφανώς ο Παναθηναϊκός ήταν το φαβορί, μετά ήταν η ΑΕΚ, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ ήταν στα 300 απόδοση και 400. Γιατί τότε, πριν περίπου κανένα δύο εβδομάδες περίπου, δεν είχαν παίχτες. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Τώρα ξεκίνησαν και φέρνουνε, τώρα δεν έχω δει τις αποδόσεις, ωστόσο ο Ηρακλής τότε ήταν στο 80 και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης ήταν στο 300-400. Σωστά. Που σημαίνει πολύ πιο κάτω. Καλά, εντάξει, μην τρελαινόμαστε τόσο πολύ. Προφανώς και δεν λένε κάτι. Οι συστηματικές και οι μπουκ και όλα αυτά. Μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, έχουμε δρόμο ακόμα. Να δούμε για τις ομάδες πώς θα είναι μέχρι εκείνο το διάστημα. Τα ρόστερ πώς θα έχουν συμπληρωθεί και αν θα έχουν ολοκληρωθεί, βέβαια. Έχουμε και εμείς παίχτες τραυματίες, να δούμε θα επιστρέψουν. Ο Καβάδας, ας πούμε, είναι από θλάση σε θλάση. Την ΑΕΚ πάθαινε θλάση. Τον έβαζε να παίξει, υποτροπία ζει πλάση. Σαν να πλάση καλά. 8 τρίποντα, 36 πόντους ο Χάνλαν. Μου έρχεται ένα σκονάκι. Α, το βγάλανε. Μου ήρθε σκονάκι εδώ στο στούντιο. Α, ωραία, ωραία. Υπάρχουν και αυτά τα ωραία. Έχω βίσμα στατιστική υπηρεσία. Λοιπόν, να είναι καλά ο φίλος. Αν ισχύει αυτό, είναι εντυπωσιακό, έτσι, έστω και σε φιλικό παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Το 8 τρίποντα. Ξεκίνησε από το πρώτο δεκάδε. Εσύ έχεις περιγράψει 5-6 στον αέρα. Να μην έβαλε 8, θα έβαλε. Ναι. Και όταν δεν σε είχαμε στον αέρα. Ξεκίνησε το πρώτο ημίχρονο όταν δεν είμαστε στον αέρα. Ναι, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω. Δευτέρα, Τετάρτη λοιπόν τα Μαυροσκούφια και μετά πάμε σε επίσημες υποχρεώσεις, γιατί θα είναι το Περιστέρι
είτε 28 είτε 29. Να δούμε ανάλογα θα γίνει Σάββατο Κυριακή με τα τηλεοπτικά δεδομένα της ΕΡΤ. Είναι δεδομένο ότι θα το δείξει. Απλά δεν ξέρουμε πότε ακόμα. Μετά Άρης Ηρακλής στο Αλεξάνδριο και Ηρακλής Άρης στο Ιβανόφιο. Σε αυτά τα δύο συνεχόμενα τοπικά ντέρμπι σε κύπελο και πρωτάθλημα αντίστοιχα. Πάμε ξανά με τη Λουκόιλ. Τι χρόνο έχουμε? Έχουμε 2 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα. Σταματημένος ο χρόνος γιατί ο Ντίβις ξαναπέρασε μέσα παρά το ότι έχει συμπληρώσει 5 φάουλ. Πώς έγινε αυτό? Ορίστε. Κάνα τα στραβά μάτια. Κάνουμε τα στραβά μάτια, εντάξει, φιλικό είναι. Δεν σωστά. Μάλλον ο πίνακας των φάουλ είναι για έτσι να ξεγελάμε λίγο. Λοιπόν, είναι 76-65 το σκορ, 2-24 πριν το φινάλι της αναμέτρησης. Και όπως είπαμε, ο Ηρακλής παίζει τώρα, παίζει με πιο βασική πεντάδα, με Μανολόπουλο, με Ντέιβις, με Χάνλαν, με Οκιαφόρο, ο οποίος σουτάρει για τρεις, είναι άστοχος. Και Φίλιο, ο οποίος φίλος ξαναπέρασε τον άνθρωπο στον χώρο. Δημήτρη, δευτερόλεπτα θα σε διακόψω να ακούσουμε χορηγό ώρας, με τον Ηρακλή πάντα να προηγείται στο Ιβανόφιο. Σε λίγο ξανά μαζί. Ξανά στο Ιβανόφιο, ξανά στο Δημήτρη Λεφάκη, Ηρακλής Λουκόιλ Λεύσκη. Σκορ και χρόνο, Δημήτρη μου. 79-68 μόλις με τρίποντη βόμβα του Κωστό. Μιώνει στους 11 η Λεύσκη, το 14, οι οποίοι βαράνε τρίποντα. Και δεν είναι, είναι περισσότερο του drive, δηλαδή με τον Wright, ο οποίος είναι ουσιαστικά το βαρύ όνομα των Βούλγαρων. Ο οποίος τι πήγε να γίνει, δε, άμα έμπαινε θα μιλούσαμε για τη φάση του αγώνα σίγουρα. Τρομερή πάσα alley-oop του Κεραφόρ στον Ντέιβις, ο οποίος με το ένα χέρι πήδηξε μέχρι το... Δεν μπορώ να πω μέχρι το Θεό, ιεροσύλλη εντάξει, οκ. Θα πω, δεν έχω ξαναδεί πιο ψηλό πήδημα. Και η μπάλα προσγειώθηκε με το χέρι του στο πίσω μέρος της στεφάνης. Δυστυχώς δεν μπήκε. Δυστυχώς δεν μπήκε, θα ήταν η πιο όμορφη φάση του αγώνα πραγματικά. Θα ψάχναμε να το βρούμε σε βιντεάκι μετά. Ακούστηκε δηλαδή το off, δηλαδή από όλο το γήπεδο για αντίδραση. Ναι. Στην επανάληψη, στην επόμενη φάση, οι Βούλγαροι φτώχησαν σε σου 3 πόντων, 79-71, στο σύν 8 διαφορά για τον Ηρακλή, 28 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Ωραία. Ντέιβις σε 2 βολές, εύστοχος στην πρώτη. 80-71. Χθες έληξε 76-67. Πάλι κοντά εκείνη η διαφορά. Τώρα και πάλι σε 9 είναι. Πάλι και πάλι σε 9. Και πάλι σε 9. Ντέιβις για τη δεύτερη βολή. Είναι εύστοχος. Το συν 10 και πάλι διαφορά. Μία επίθεση περίπου. Θα μείνουν και λίγα δευτερόλεπτα για τον Ηρακλή. Να δούμε οι Βούλγαροι είναι. Στην επίθεση με τον Ράιτ. Απέναντι την ο Φίλιος. Μισ Μάρτιν αυτό και το Ράιτ βέβαια. Το τρίποντο δεν είναι... πολύ ωραία προσπάθεια. Είναι από τον Μίντσεφ. Είναι από τον Μίντσεφ, ο οποίος θα καρφώσει στο καλάθι του Ηρακλή. 81-73. Αυτό θα είναι και το τελικό αποτέλεσμα εδώ στο Ιβανόφιο. Δεύτερη σερή μέρα για τον Ηρακλή. Δεύτερη νίκη για τον Ηρακλή απέναντι στην Λεύσκη Σόφιας. Δεύτερο δείγμα πάλι θετικό να το πούμε. Ο Ηρακλής χθες με 9, σήμερα με 8 μπροστά στον κόσμο του. Ωραία η παρουσία του κόσμου, ο οποίος έδειξε να συμπαραστέκεται, δεν σταμάτησε να στηρίζει την ομάδα του Γιάννη Καστρίτη. Πρωταγωνιστής, αν μη τι άλλο, ο Χάνλαν, ο οποίος ακόμα και τώρα θα μπορούσε να σκοράρει, τώρα στελείωσε το μάτς. Ωστόσο δεν το κάνει. Οι δύο ομάδες χαιρετούνται μεταξύ τους. Ενώ οι οπαδοί του Ηρακλή δίνουν ένα σύνθημα για την σεζόν που έρχεται. Να αποθεώσουν και την ομάδα. Ναι, να... αυτό το δείγμα... Λίγο να νιώσουν και οι Αμερικανοί, έτσι, λίγο να, ακριβώς, να καταλάβουν λίγο που, να νιώσουν... που είναι. Ναι, να καταλάβουν λίγο τι ξένοι παίχτες, τι θα πει η Ιβανόφιο, ότι θα γίνει. Ωραία. Αυτή τη χρονιά όπου η Ηρακλής απουσίαζε 8 ολόκληρα χρόνια από τα σαλόνια της Α1. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας μετέφερες από το Ιβανόφιο, για την φίλη κίνηση του Ηρακλή. Να είσαι καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλή καλά. Συνέχεια. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον Δημήτρη Λεφάκη, Ηρακλής Λουκόιλ 81-73 και πάρα πολύ ωραία ο Χριστόδουλος Ρεντίνος, ο συνεργάτης Διεύθυνσης Επικοινωνίας και ΜΜΕ της ΚΑΕ, μας έστειλε άμεσα και το στατιστικό μπαμ μπαμ με το που τελείωσε το παιχνίδι.
εντυπωσιακό. Μανολόπουλος 5, ο Κεραία 4 15 με ένα τρίποντο. Ντέιβις 14 με 2, Φίλιος 1, Κακαρούδης 2, Γιοργαλάς 2, Χάλαν 38 με 8 τρίποντα. Φοβερό, φοβερό. Φτου φτου. Γκάρετ 2, Πετανίδης 2. Να πούμε ότι ο Γκάρετ και ο Σούλερ τραυματίστηκαν στο πρώτο δεκάλεπτο, ενώ δεν έπαιζαν ήδη οι τραυματίες. Σμιθ, Καβαδάς και Ζάρας. Δίνω. Κιό. Το είπα, ναι. Αυτοί βγήκαν στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο Γκάρετ μαζί με τον... είναι και πολύ ξένοι. Μαζί με τον Σούλερ. Θα τα συνηθίσουμε όλα. Πού θα πάει. Λοιπόν, κλείνουμε. Πρώτα Θεός, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο με την ώρα για μπλε που θα έχει ένα ενδιαφέρον με τη Γενική Συνέλευση. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται, δεν θα υπάρχει πολλοί κόσμος που θα δώσει το παρόν. Φίλος ο Γιώργος από το Κιανόλφικο Γκράτς γράφει μπράβο στα παιδιά της Αυτόνομης για την ανακοίνωση. Το μήνυμά του, το διαβάσαμε και αυτό. Όπως και να έχει, θα έχουμε ενημέρωση μέσω του Γρηγόρη Παπαγιαννάκη που θα επικοινωνούμε συχνά πυκνά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. 6 είναι η ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης αύριο στο Κατσάνιο. 7 με 8 όπως ξέρετε είναι η εκπομπή μας, οπότε είναι πάνω στο κέντρο των εξελίξεων. Η Data Labs ήταν κοντά μας, στο κέντρο διαβίου μάθησης, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια στην πληροφορική. 2310-222-962, datalabs.edu.gr και Εθνικής Αμήνης 14α. Εμείς θα είμαστε εδώ σταθερά στην εκπομπή «Κανόνισε». Για αύριο εννοείς, Τόλι. Τι να κανονίσω. Λες να κάνω καμιά γενική συνέλευση μόνος μου. Αστειεύομαι φυσικά. Άργησε πάρα πολύ και αυτό το ανάποδο είδατε τι αποτελέσματα έφερε. Πρώτα το γεννάς το παιδί και μετά το βαφτίζεις. Δεν έχω δει βαφτίσια ποτέ με κάποια που είναι 5 μηνών έγκυος. Έχετε δει εσείς? Χρήστο, λες να τα αλλάξουμε τα κόζια? Τέλος πάντων, ακολουθεί Ζάχος Ντρούλινγκ εδώ στο πρόγραμμα του Λίμπερο με το Ράδιο Μαρμίτα. Καλό βράδυ, να είστε καλά.